Λέγει ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, το εξής. Είτε πάλι, οι μαθητευόμενοι πρέπει να αγαπούν σαν πατέρες τους αληθινά διδασκάλους και να τους φοβούνται σαν άρχοντες. Και μήτε η αγάπη να διώχνει τον φόβο, μήτε ο φόβος να αμαυρώνει την αγάπη. Αγαπητοί μου, διάλεξα αυτό το θαυμάσιο χωρίον, θα λέγουμε, αυτό το λόγιον αυτού του πατρός, γιατί το βρήκα εξαιρετικά πολύτιμο. Το βρήκα σαν μια απάντηση που θα μπορούσε να εδοθεί στην εποχή μας, πώς να τη χαρακτηρίσω την εποχή μας, την παραπέμπουσα αυτή η εποχή μας, που δεν ξέρει πώς να κινηθεί, πώς να διδάξει, πώς να παιδαγωγήσει, πώς να μορφώσει, δεν ξέρει. Χρυσούς κανόνα, αγαπητοί μου, αυτό. Ακούσατε το. Μας ομιλεί για τις σχέσεις μαθητευομένων προς διδασκάλους. Τι λέγει? Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη των μαθητευομένων προς τους δασκάλους. Θα τους αγαπούν δηλαδή σαν πατέρες εκείνους που τους διδάσκουν, αλλά και να τους φοβούνται σαν άρχοντες. Σαν να ήταν δηλαδή ένας άρχοντας, ένας δικαστής, ένας υπουργός, δεν ξέρω ποιος, έτσι να φοβείται ο μαθητευόμενος τον διδάσκαλό του. Δηλαδή, και να φοβείται και να αγαπά. Ούτε μόνο να φοβείται, ούτε μόνο να αγαπά. Θα θυμίζω αυτό το λειτουργικό. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Βγάζω το θέμα πίστης, γιατί πρέπει να πιστεύεις τι είναι αυτό που θα πάρεις. Και μένω στο μεταφόβου και αγάπης προσέλθονται. Πώς θα προσέλθεται εις τον Κύριον? Μεταφόβου και αγάπης. Ούτε μόνο μεταφόβου, διότι αν υπάρχει μόνος ο φόβος θα σε απομακρύνει. Ούτε μόνη η αγάπη, διότι θα εξοικειωθείς. Έτσι θα κρατηθεί μία πρέπουσα στάσης και μία πρέπουσα απόσταση, εάν υπάρχουν αυτά τα δύο, φόβος και αγάπη. Πώς να παρομοιάσω αυτά τα δύο? Να πώς μπορώ να τα παρομοιάσω, αγαπητοί μου? Όπως θα ξέρετε, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αλλά αν γνωρίζετε ή αν σας έχει ποτέ τεθεί απορία, αφού στρέφεται με μία μεγάλη, πολύ μεγάλη ταχύτητα η γη γύρω από τον ήλιο, πώς δεν φεύγει? Αλλά μένει πάντα σε μία τροχιά. Γιατί απλούστατα υπάρχουν δύο δυνάμεις που την κρατούν σταθερή. Η μία δύναμη λέγεται έλξης, εκείνη η οποία τραβάει τη γη προς τον ήλιο. Έτσι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε, αγαπητοί μου, να παρομοιάσουμε την αγάπη. Η άλλη δύναμη, η κεντρομόλος, κάνει τη γη μας να θέλει να φύγει μακριά από τον ήλιο. Έτσι μπορούμε να παρομοιάσουμε το φόβο. Ο φόβος και η αγάπη σε κάποιο ποσοστό τους δίδουν τη χρυσή τομή, δίδουν την αληθινή τροχιά που θα γυρίσει η γη γύρω από τον ήλιο. Αν το θέλετε, τη χρυσή τροχιά που θα γυρίσει ο ένας άνθρωπος γύρω από τον άλλον. Αν θέλετε, ο μαθητευόμενος απέναντι στον διδασκαλόν του. Αλλά στην εποχή μας, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε εξωστρακίσει των φόβων και νομίζουμε ότι θα πουλήσουμε εξυπνάδα και εξυπηρέτηση στα παιδιά και οικειότητα όταν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής παίζει καρπαζές με τους μαθητάς του. Και φυσικό είναι οι μαθητές του να καρπαζόνται μετά και αυτοί με τη σειρά τους το δάσκαλό τους και τον καθηγητή τους. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάρα πολύ φυσικό. Όχι, αγαπητοί μου, ακούσατε το πόσο ωραία? Μήτε η αγάπη, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο πρεσβύτερος, μήτε η αγάπη να διώχνει το φόβο, μήτε ο φόβος να αμαυρώνει την αγάπη. Δεν πρέπει το ένα να εξουδετερώνει το άλλο, αλλά πρέπει αυτά να συνεργάζονται, να υπάρχουν δηλαδή από κοινού. Αν αυτό κάποτε το καταλαβαίναμε σαν ένα χρυσού κανόνα, σαν ένα στοιχείο σπουδαίο και βασικό, προκειμένου να μπει σαν αγωγή μέσα στα σχολιά μας,
τότε λύθηκε το πρόβλημα της αγωγής. Ούτε καθηγητών έλλειψη έχουμε των διδασκάλων, ούτε εποπτικών μέσων, ούτε αυτούσων διδασκαλίας, ούτε διδακτικών βιβλίων. Όλα είναι πλούσια στην εποχή μας. Πλούσια. Τα σχολιά μας με λαδομπογιές, με πολύφωτα και πολυτέλεια, αν θέλετε ακόμη. Αλλά εκείνοι όμως που μπαίνουν μέσα, επειδή ακριβώς δεν ζουν αυτόν τον χρυσούν κανόνα, τον κανόνα να ξέρουν ότι πρέπει να φοβούνται και να αγαπούν, γι' αυτό μόλις παραδοθεί ένα σχολείο στα παιδιά, στη μαθητιώσα νεολαία μας, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, αμέσως με σπρέι και με πινέλα και με μπογιέ θα βάψουν τους τοίχους, θα σπάσουν τα θρανία, θα γκρεμίσουν τους τοίχους, θα τσακίσουν τα τζάμια. Γιατί? Γιατί λείπει αυτό το σπουδαίο στοιχείο, ο φόβος και η αγάπη, που προσπορίζουν τον αληθινόν σεβασμόν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Προσέξτε. Το ίδιο ισχύει, αγαπητοί μου, και στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Το ίδιο πράγμα. Μάθετε τα παιδιά σας και να σας αγαπούν και να σας φοβούνται. Ούτε μόνο να σας φοβούνται, γιατί θα σας πούν κάποτε ότι τα καταπιέζετε τα παιδιά σας. Αυτή η καραμέλα η τόσο γλυκιά στην εποχή μας, που την πιπιλίζουν ανά πάσα στιγμή, καταπίεση και καταπίεση. Ούτε ακόμη να δείχνετε μόνον αγάπη χωρίς να εμπνέετε τον φόβο στα παιδιά σας, διότι θα ανεβούν στο σβέρκο σας και θα σας κυβερνήσουν και θα σας ποδοπατήσουν, γιατί απλούστατα οι νέοι δεν έχουν σύνεση και φρόνηση, και συνεπώς θα περιφρονήσουν τους γονείς των. Και ξέρετε ακόμη, θα σας κατηγορήσουν γιατί δεν τους μεγαλώσατε, δεν τους παιδαγωγήσατε σωστά. Ώστε λοιπόν, ας το ξέρουμε, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο σπουδαία στοιχεία, ο φόβος και η αγάπη, αυτή διέπει τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, με τους γονείς του, με τους δασκάλους του, με ολόκληρη την κοινωνία. Τότε έχουμε μια ωραία κοινωνία, μια κοινωνία από παιδιά του Θεού, που ένας σέβεται τον άλλον, ο ένας αγαπά τον άλλον και ο ένας φοβείται τον άλλον. Ένα φόβο άγιο. Όχι εκείνο το φόβο των ληστών και των κλεπτών και των διαρρηκτών και των βιαστών και των εγκληματιών, αλλά εκείνο τον άγιο φόβο ότι δεν πρέπει τον άλλον να τον προσβάλλω, γιατί είναι πρόσωπο του Θεού. Δεν πρέπει να τον κακοκαρδίσω. Δεν πρέπει, γιατί ντρέπομαι. Γιατί δεν πρέπει. Αυτός ο Άγιος φόβος. Αγάπη λοιπόν και φόβος, ας εγκαθιδρυθούν μες στις ψυχές μας, για να μπορούμε να φτιάξουμε όμορφες του Χριστού κοινωνίες.